Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε σας υπόσχομαι ότι θα είναι το πιο χαλαρωτικό τετ-α-τετ εδώ στο ΡΙΚ, γιατί είμαστε μαζί με μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, πολύ αγαπημένο σας τηλεοπτικό πρόσωπο, καταξιωμένη στιχουργό, ραδιοφωνική παραγωγό και ένα πρόσωπο όλο θετική διάθεση και αισιοδοξία. Λογικά καταλάβατε ότι είμαστε μέσα στην καλή χαρά με Ναταλία Γερμανού εδώ στο τετ-α-τετ. Έμεινε τίποτα άλλο να πω? Νομίζω είπες και περισσότερα. Το παρουσιάστρια ξέχασες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είπα, αγαπημένο πρόσωπο της τηλεόρασης. Αλλά εντάξει, δεν το άκουσα από την πολύ χαρά που άκουγα όλα τα υπόλοιπα τα κομπλιμέντα που έκανες. Νομίζω ότι αυτό μου διέφυγε. Δεν είπα ότι έγραψες το My Number One στα ελληνικά. Αυτό το ξέχασες, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Ήταν απίστευτο. Εντάξει. Λοιπόν, Ναταλία μου, αισθάνθηκες ποτέ ότι έχασες πράγματα από τη ζωή σου κάνοντας αυτή τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και ότι θα μπορούσες να κάνεις άλλα πράγματα στα οποία είσαι ταλαντούχα, όπως το να γράφεις βιβλία, όπως είπες κάποτε σε μια συνέντευξή σου? Αισθάνθηκα, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σε αυτή την παρέα και σε αυτή την εκπομπή τη δική σου και είναι και μεγάλη μου τιμή, γιατί είναι μια εκπομπή που έχει φιλοξενήσει πολύ σπουδαιότερους και πολύ σημαντικότερους ανθρώπους από μένα. Αλλά είναι όντως πολύ μεγάλη χαρά να είμαι εδώ, γιατί είσαι ένα από τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ και εκτιμώ πολύ. Και κυρίως επειδή είμαι σε πολύ γνώριμο έδαφος, το Κυπριακό, γιατί η Κύπρος είναι πολύ αγαπημένο μου μέρος και ένα μέρος που όποτε έρχομαι εισπράττω πολύ αγάπη και φεύγω ανανεωμένη. Λοιπόν, κλείνω τη μικρή αυτή παρένθεση, γιατί ένιωθα πολύ πραγματικά την ανάγκη να το πω αυτό. Και σου απαντάω ότι κάνοντας αυτή τη δουλειά, αισθάνομαι ότι ίσως έχασα λίγο έδαφος από το γράψιμο, που ήταν κάτι που ο πατέρας μου ίσως ήθελε να με δει, να το ακολουθώ, να αφοσιωθώ στο γράψιμο. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το κάνω μελλοντικά, νομίζω. Δηλαδή, το έχω αφήσει για λίγο αργότερα. Το έχω αναβάλει, αν θέλεις. Αν δεν είχες πατέρα το Φρέντι Γερμανό, αν δεν γνώριζες όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους, της τέχνης, του πολιτισμού, μέσα από το σπίτι σας, θεωρείς ότι θα ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση σου απέναντι στην τηλεόραση και στα πρόσωπα της ελληνικής σόουπης που γνώρισες μετέπειτα? Ναι, πολύ πιθανό. Ξέρεις, λένε πολλοί, μου έχουν καταλογίσει ότι ξέρεις, αν δεν είχες εσύ πατέρα το Γερμανό, ποιος ξέρει τι θα έχεις γίνει. Και ίσως και να έχουν δίκιο, γιατί το να έχεις ένα όνομα τόσο 38, να κουβαλάς αυτό το όνομα, το Γερμανού, είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι ένα χρυσό κλειδί που σου ανοίγει πόρτες. Αυτό το χρυσό κλειδί εμένα μου τις άνοιξε τις πόρτες στα 19 που ξεκίνησα να δουλεύω, γιατί ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή τη δουλειά αυτή. Μου τις άνοιξε λοιπόν και βέβαια θα συμφωνήσω με τους ανθρώπους αυτούς, είτε το λένε κακοπροαίρετα, είτε το λένε καλοπροαίρετα, ότι και βέβαια το επίθετο λειτουργεί σαν βίσμα και βέβαια λειτουργεί σαν μέσο. Και πιθανόν οι πρώτοι μου εργοδότες να μην μου έδιναν την ευκαιρία να δουλέψω στα περιοδικά τους ή στα ραδιόφωνά τους, αν δεν ήμουν η κόρη του Γερμανού. Το θέμα όμως είναι ότι 22 χρόνια μετά θα ήμουν εδώ. Δηλαδή, άντε και στην άνοιξε την πόρτα το επίθετο. Σε κρατάνε τόσα χρόνια μετά, δηλαδή σε κρατάνε 22 χρόνια στη δουλειά, επειδή έχεις πατέρα ή είχες πατέρα το Φρέντι Γερμανό, που δεν είναι πια καν στη ζωή, χωρίς να είσαι τίποτα, χωρίς να αξίζεις τίποτα. Εγώ νομίζω ιδιαίτερα και στο νεανικό κοινό που έχεις, έτσι, στο οποίο είσαι αρκετά δημοφιλής, εντάξει, το Γερμανό το ξέρουν από σένα, δεν έζησαν το Φρέντι Γερμανό, δεν τον παρακολούθησα. Η πολύ πιτσιρικαρία όχι, δεν τον ξέρει. Σίγουρα θα ξέρουν τον πατέρα μου από τους γονείς τους, οι νέοι πολλοί. Αλλά οι λίγο μεγαλύτεροι, οι συνομήλικοί μου, τον ξέρουν σίγουρα. Και είναι αυτό που σου είπα, ότι σου ανοίγει πόρτες ή ένα επώνυμο γερό ή ένα μέσο, αν έχεις ένα μέσο. Ή αν λες, ας πούμε, ότι έχω σύζυγο, ο οποίος θα με βάλει σε μια δουλειά. Έχω πατέρα, έχω φίλο, έχω το θείο μου στα φάρσα, αλλά δεν έχει σημασία. Θα σου ανοίξει την πόρτα.
Το θέμα είναι πόσο θα κρατηθείς με την αξία σου στη δουλειά αυτή. Εσύ πότε ένιωσες ότι πατούσες τα πόδια σου, πότε ξεπέρασες την προσωπική σου ανασφάλεια, αν προχωράς επειδή είσαι η Ναταλία ή αν προχωράς επειδή είσαι η Γερμανού. Τώρα πια δεν νομίζω ότι το έχεις αυτή την ανασφάλεια. Όχι, δεν την έχω πια. Ξέρεις κάτι, Τάσο, νομίζω ότι αυτό το ξεπέρασα όταν πια έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Δηλαδή ακούγεται ίσως λίγο αργά. Περίεργο. Ναι, τόσο αργά. Τόσο αργά. Όταν πια τον έχασα και δεν τον είχα πια ούτε σαν φυσική παρουσία, εκεί πια ένιωσα εντελώς ορφανή, αλλά και εντελώς ξεκρέμαστη και εντελώς πια ξυπόλυτη στα αγκάθια, στην επαγγελματική μου ζούγκλα ολομόναχη. Δηλαδή πια εκεί ήμουνα, είπα στον εαυτό μου, τώρα είσαι μόνη. Δηλαδή τώρα θα φανεί ποιοι σε παραδέχονται για αυτό που είσαι και ποιοι σου βγάζουν το καπέλο για αυτό που είσαι, ποιοι θα σου δώσουν το χέρι, ποιοι θα σε σπρώξουν στον γκρεμό, ποιοι θα σε μαχαιρώσουν, ποιοι θα σε βοηθήσουν. Εκεί το ένιωσα, νομίζω. Από το 99 και μετά. Και τι λέει το ταμείο, τα κατάφερες καλά? Το ταμείο δεν είναι μείον. Το ταμείο δεν είναι μείον που λένε, ευτυχώς. Δεν ξεχυλίζουμε και στο χρήμα. Όχι το ταμείο, ναι, σημειολογικά. Ξέρω, το κατάλαβα πολύ καλά τι εννοείς. Ναι, το κατάλαβα και εγώ μεταφορικά στο λέω ότι δεν ξεχυλίζουμε και στο χρήμα. Νομίζω πως τα κατάφερα αξιοπρεπώς. Δηλαδή, νομίζω ότι αν ζούσε δεν θα ντρεπόταν για μένα. Και επειδή σίγουρα με βλέπει εκεί που είναι και την παρουσία των ανθρώπων που είναι κομμάτια μας, την κουβαλάμε πάντα, ακόμα και αν έχουν φύγει από τη ζωή, νομίζω ότι δεν τον ντροπιάζω με τη δουλειά που κάνω και νομίζω ότι καταφέρνω να δουλεύω αξιοπρεπώς. Κάνω νομίζω τη δουλειά μου καλά, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Προσπαθώ να λειτουργώ με αξιοπρέπεια και αυτά που έμαθα να τα φέρνω εις πέρας όσο καλύτερα μπορώ. Μ' αρέσει αυτή η ιστορία που είναι γνωστή στην Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο ίσως να μην την έχουν ξανακούσει και θα το βάλω στο μοντάζ με τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Με τη Βοσνία Αρζεγοβίνη, μάλιστα. Ναι. Θες να μας την πεις? Ναι, ήταν πριν από αρκετά χρόνια. 92, 93. 93 νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος, τα έχω χάσει κι εγώ με τα χρόνια. Παιδιά, πραγματικά, ουγάρ. Λοιπόν, και ήταν η εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα τότε στο Star. Και ο πατέρας σου είχε αποθυμένο να γινώσουν πολεμικοί ανταποκρίτρια. Ακριβώς, τα λες πολύ σωστά. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε δηλώσει λοιπόν, σε μια συνέντευξή του ότι εμένα το όνειρό μου δεν ήταν να δω την κόρη μου να κάνει μουσικές εκπομπές, ούτε να παίρνει συνεντεύξεις από τραγουδιστές. Εμένα το όνειρό μου ήταν η κόρη μου να γίνει μια Οριάννα Φαλάτση της Ελλάδας, να γίνει μια πολεμική ανταποκρίτρια. Οπότε λοιπόν ο Κώστας Χαρδαβέλας είχε τη φαϊνή ιδέα, τότε είχε μια πολύ ωραία εκπομπή στο Star ο Κώστας και μου τηλεφώνησε και μου είπε έχω ένα αφιέρωμα στον πατέρα σου και θέλω να του κάνουμε μια έκπληξη με τη δική σου έτσι, βοήθεια και συμμετοχή. Λέω βεβαίως Κώστα μου ό,τι θέλεις. Πού να ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Ό,τι θέλεις. Μου λέει θέλω να πας στη Βοσνία. Λέω πού ακριβώς στην Ελλάδα είναι αυτό το μέρος, γιατί δεν φανταζόμουν ότι εννοεί την κανονική Βοσνία. Και μου λέει θέλω να πας, δεν θα πας μου λέει ακριβώς στο μέτωπο που μένεται ο πόλεμος, γιατί τότε ήταν ο εμφύλιος της Ιουγκοσλαβίας. Ο εμφύλιος της Ιουγκοσλαβίας ακριβώς, δεν θα πας μου λέει ακριβώς, δεν θα σε ρίξουμε μου λέει μέσα στην εμπόλεμη ζώνη, δηλαδή εκεί που σκάνε οι χειροβομβίδες ακριβώς. Θα πας μου λέει σε ένα στρατόπεδο προσφύγων και θα κάνεις ένα πολεμικό ρεπορτάζ για χάρη του πατέρα σου. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν θα αστειεύεστε κύριε Χαρδαβέλα. Επέμενε ο Κώστας, επέμενα κι εγώ. Όχι, δεν πάω. Όχι, σε παρακαλώ πήγαινε. Όχι, δεν πάω. Δηλαδή, φαντάσου πόσο δεν ήμουνα γεννημένη για δημοσιογράφος. Γι' αυτό μερικές φορές, όταν κάποιοι μου λένε κατά καιρούς ή γράφουνε και μου λένε είσαι δημοσιογράφος, λέω μην το ξαναπείτε αυτό. Είναι ντροπή για τους δημοσιογράφους. Ο δημοσιογράφος είναι άλλο πράγμα. Δεν ήμουνα ποτέ δημοσιογράφος. Με τα πολλά με πείσανε. Και πήγαμε λοιπόν, η Μαρία Γιαχνάκη. Δύο ακόμα άτομα θυμάμαι, το συνεργείο, με και ξεκινήσαμε ή καθόλου, ο δικός. Ο δικός. Δεν μπορώ να σε φαντάσετε. Με ένα Fiat. Έτσι. Με ένα Fiat. Και ξεκινήσαμε, φορτώσαμε τις κάμερες,
περάσαμε τα σύνορα και φτάσαμε στη Γιουγκοσλαβία. Μείναμε σε ένα ξενοδοχείο το πρώτο βράδυ και την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι. Καθόλου. Ούτε τρίστερο νομίζω δεν ήταν. Τριάστερο όπως τα λένε. Και την επόμενη μέρα φτάσαμε στο στρατόπεδο των προσφύγων, στρατόπεδο συγκέντρωση προσφύγων. Όπου με τη Μαρία Γιαχνάκη φτιάξαμε τις ερωτήσεις. Είχαμε και ένα διερμηνέα μαζί που μας παρήχε η πρεσβεία, η ελληνική πρεσβεία στη Γιουγκοσλαβία. Και έκανα το ρεπορτάζ μου, Τάσο. Και ποια ήταν η αντίδραση του πατέρα σου? Τρισευτυχισμένος ήταν. Ούτε για μία στιγμή δεν μου είπε, κοριτσάκι μου, κινδύνεψες. Πήγες στη Γιουγκοσλαβία με αυτοκίνητο και γύρισες σε τρεις μέρες μέσα, το έκανες αυτό για τον μπαμπά σου. Πανευτυχής. Πανευτυχής. Ναταλία, ένιωσες όταν ήσουν μικρή ότι, και μετά, ότι ήθελες να το αποδείξεις πράγματα? Αυτό ήταν το, πώς να το πω, ο πήχης σου πάντα στη ζωή? Πάρα πολύ το ένιωθα. Για πολλά χρόνια προσπαθούσα να κάνω ό,τι μπορούσα για να τον βγάζω ως προπρόσωπο, για να είναι περήφανος για μένα. Και όχι μόνο για τον μπαμπά μου, και για τη μαμά μου το ένιωθα αυτό, έτσι, για τους δύο. Γιατί να πούμε ότι και η μητέρα σου είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα, η Αριέτα Μαυρούδη. Είναι πολύ γνωστή διαφημίστρια, διευθύντρια διαφημιστικής εταιρείας. Και είχες δύο μέτωπα εσύ να καλύψεις. Είχα δύο μέτωπα να καλύψω, ναι. Δεν ήξερα από πού μου ερχόταν, ας πούμε. Και όταν ήμουνα και 15 χρονών, 16, ο μπαμπάς μου έλεγε θα την κάνω δημοσιογράφο, η μαμά μου έλεγε όχι, διαφημίστρια να γίνει, έχει καλύτερα λεφτά η δική μου δουλειά. Ο μπαμπάς μου έλεγε ναι, αλλά η δικιά μου δουλειά έχει περισσότερο ουσία. Αυτό έλεγε η μαμά μου, ναι, αλλά η δική μου έχει περισσότερο χρήμα. Και ο άλλος έλεγε εγώ αυτό. Έλεγα εγώ, αν με ακούει κανείς, εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Μου λέγανε εσύ μη μιλάς, δεν έχεις δικαίωμα λόγου. Τελικά δεν έγινε τίποτα τα τρία και τελείωσε η υπόθεση. Η μαμά σου είχε μείνει έγκυος 19 χρονών. Σε πολύ μικρή ηλικία. Πολύ μικρή, ναι. Σχεδόν 20 χρονών με είχε ήδη γεννήσει. Ναι. Πώς σημάδεψε αυτό την περαιτέρω σχέση σας? Δεν νομίζω ότι ήταν επιλογή της. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ μικρή όταν με γέννησε. Ήταν πιτσιρίκα. Δεν το επέλεξε. Δεν ήθελε, νομίζω, να κάνει μωρό τόσο μικρή. Το αισθανόσουν αυτό όμως, γιατί είναι, ναι, λίγο, ναι, λίγο δύσκολο. Το αισθανόμουν παρότι εκείνη προσπαθούσε να είναι όσο καλύτερη μητέρα μπορούσε. Δεν μπορούσε να είναι αρκετά καλή μαμά, γιατί ήταν ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι που είχε παρατήσει τα όνειρά της πριν καν τα ξεκινήσει, γιατί είχε ερωτευτεί πάρα πολύ έναν άντρα, που εκείνος ο άντρας είχε άλλα σχέδια. Εκείνος ο άντρας θέλει να γίνει σύζυγος και πατέρας και η μαμά μου ήθελε να κάνει καριέρα και όχι να γίνει μαμά. Εκεί κάπου συγκρούστηκαν τα θέλω τους και χωρίσαν όταν εγώ ήμουν 1,5 έτους. Οπότε βίωσες έτσι δύσκολες καταστάσεις ενώ ήσουν μικρή? Δεν πρόλαβα να τις βιώσω, Τάσο μου, γιατί ήμουν τόσο μωρό που δεν θυμάμαι ξέρεις τίποτα από όλα αυτά και οι γονείς μου ήταν τόσο πολιτισμένοι και οι δύο και είχαν τόσο πολύ χιούμορ στο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και τόσο πολύ αγάπη ο ένας για τον άλλο που δεν μ' άφησαν να βιώσω καμία δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, ξέρεις, το αντιμετώπισαν και οι δύο εγκαίρως και δηλαδή είπαν εντάξει, είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπιόμαστε πολύ. Πριν αρχίσουμε να σκοτωνόμαστε και πριν την πληρώσει το μωρό που δεν φταίει σε τίποτα, ας μεγαλώσει το μωρό με τη γιαγιά του, που το αγαπάει πάρα πολύ, και ας τραβήξουμε εμείς σε δύο διαφορετικούς δρόμους. Αυτό εννοούσα, το ότι όταν συνειδητοποίησες ότι μεγάλωνες με τη γιαγιά σου, δεν ήταν για σένα, πήγαινε σχολείο, τα άλλα παιδιά μεγαλώναν με τους γονείς τους, δεν ήταν για σένα έτσι, ένα σοκ ή κάτι δύσκολο? Ήταν λίγο παράξενο, γιατί ακόμα και οι συμμαθητές μου, που ήταν και εκείνοι παιδιά χωρισμένων γονιών, έβλεπα ότι μεγάλωναν, ας πούμε, ή με τη μαμά ή με τον μπαμπά, ξέρεις. Εγώ μεγάλωνα με τη γιαγιά, που αμέσως με έκανε να νιώσω ότι τι γίνεται εδώ, δηλαδή εμένα δεν με ήθελε κανείς από τους δύο. Αλλά και αυτό ήρθε γρήγορα σε ισορροπία, γιατί η γιαγιά μου ήταν ένας άνθρωπος που κάλυψε και τους τρεις ρόλους. Δηλαδή ήταν μάνα, πατέρας, γιαγιά, μη σου πω και κολλητή φίλη. Τέσσερις ρόλους. Ήταν ένας απίστευτα καταπληκτικός άνθρωπος. Απίστευτος άνθρωπος. Δηλαδή, όταν πέθανε η γιαγιά μου, ήταν Μάρτιος του 91. Και νομίζω ότι ήταν ο πιο δυνατός
πόνος που έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Και από το χάμα του πατέρα σου? Παρόμοιος, με το χαμό του πατέρα μου ήμουνα πιο μεγάλη, τον βίωσα και την αρρώστια του μαζί και ήταν, ξέρεις, όλο μαζί, ήταν ένα δράμα όλο αυτό που έζησα με το χαμό του Φρέντι, γιατί ήταν, ξέρεις, το ότι βίωσα τον μανακίνο σου ήταν άρρωστος, ότι κατάλαβα ότι έχετε το τέλος, ότι ζούσα το τέλος, ότι μετά ήρθε το τέλος αυτό. Και ήταν άλλο. Αλλά με τη γιαγιά μου, βάλει ότι ήταν σαν να έχανα μαζί τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τη γιαγιά μου και τη φίλη μου. Δηλαδή τον άνθρωπο που με μεγάλωσε από 1,5 έτους μέχρι το τέλος που την έχασα. Θυμάμαι καλά ότι στην κηδεία του πατέρα σου δεν πήγες. Ναι, όχι, δεν πήγα γιατί δεν... Είχες άρνηση. Δεν ήταν θέμα άρνηση, ήταν θέμα εντολής γιατρού. Δηλαδή, ο γιατρός μου είχε δώσει μια πολύ ισχυρή δόση ηρεμιστικών και είχε πει στον Πέτρο, τον Ήμβριο, που ήμασταν τότε παντρεμένοι, ότι καλό θα ήταν να μην βγει από το σπίτι, να μην σηκωθεί από το κρεβάτι. Δεν γιατί φαίνεσαι και είσαι αισιόδοξο άτομο που βλέπεις τα πράγματα θετικά. Τέλος πάντων, ένα άτομο που θα περίμενε κάποιος ότι θα χειριζόταν μια απώλεια, ένα θάνατο ακόμα και γονιού, πιο ναι. Συγκροτημένα. Θα σου πω όμως κάτι, τι γινόταν με το θέμα. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Έχω ψυχραιμία σε αυτά τα πράγματα. Με το θέμα του πατέρα μου όμως συνέβη το εξής. Για τους 5 μήνες που ήταν στο νοσοκομείο, εκεί και στο σπίτι που είχε καρκίνο και ήταν άρρωστος, εγώ έπρεπε να παίζω το ρόλο του κλόουν, διότι μου απαγόρευε να κλαίω και μου απαγόρευε να με βλέπει στεναχωρημένη και μου απαγόρευε οποιαδήποτε μελαγχολική έκφραση στο πρόσωπό μου. Μου έλεγε δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω κάθε μέρα να σε βλέπω χαμογελαστή, θέλω κάθε μέρα να σε βλέπω να γελάς και θέλω κάθε μέρα να κάνουμε πλάκα με αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εκείνος αντιμετώπισε την ασθένειά του και όλη την περιπέτεια της υγείας του με απέραντο χιούμορ και με απέραντη διάθεση να κάνει πλάκα με το θάνατο και με την αρρώστια του και με όλα. Φαντάσου λοιπόν ότι εγώ για όλους τους μήνες που εκείνος ήταν άρρωστος έπρεπε να υποδίωμαι κάτι που ο οργανισμός μου δεν το άντεχε. Δηλαδή έπρεπε εγώ ήθελα, ας πούμε, να κλάψω, να χτυπηθώ και να βιώσω ότι έχανα τον πατέρα μου, έπρεπε αντίθετα με αυτό που ήθελε ο οργανισμός μου, εγώ έπρεπε να το κάνω το χατήρι. Πήγαινα λοιπόν στο σπίτι, στο νοσοκομείο και ήμουνα μέσα στο γέλιο και μέσα στην πλάκα και μέσα στο ναι, αυτό και ναι, τώρα και εκείνο και το άλλο. Και μου έλεγε εκείνος και είδες, περνάνε οι μέρες Λούκα και περνάνε οι μέρες Λούκα και άντε, δεν θα σας φορτώνομαι για πολύ ακόμα. Σου μιλάω για πολύ σκληρές καταστάσεις τώρα. Περνάνε οι μέρες. Περνάνε οι μέρες και δεν θα σας φορτώνομαι για πολύ ακόμα, ξέρεις. Αλλά δεν θέλω να. Εσύ τώρα θέλω να μου χαμογελάς και τι έχουμε πει, και όχι δάκρυα. Και εγώ πιεζόμουν πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, πίεση. Τη μέρα που τελείωσε και έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, ο δικός μου οργανισμός κατέρευσε. Έγινε ένα shutdown, όπως λέμε στα κομπιούτερ, δηλαδή αυτό που λέμε. Shutdown. Έκλεισε ο υπολογιστής. Δηλαδή τερμάτισε. Δηλαδή έλεγα λίγο ακόμα, κάνω το χατήρι λίγο ακόμα, και την ημέρα που έδωσε εντολή ο οργανισμός και είπε εντάξει, τώρα μπορείς να κλατάρεις. Τερμάτισα. Δηλαδή κατέρευσα. Τέλειωσα. Δεν μπορούσα πια. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που φέρνει στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι τον πατέρα σου? Έχω μόνο καλές εικόνες. Έχω διαγράψει εντελώς τις εικόνες του από το... Δεν έχω καμία εικόνα δηλαδή δική του από νοσοκομείο ή εικόνα δική του να είναι άρρωστος. Στο γραφείο του, να γράφει, να γελάει, να είμαστε με τη Μαρία στο μάτι που είχαν ένα εξοχικό και να είμαστε όλοι μαζί στη βεράντα ή στη Μυτιλίνη, στην Εφταλού, που ήταν το αγαπημένο του μέρος. Ναι. Η Μαρία ήταν η δεύτερη του γυναίκα. Ναι. Εσύ είχες δηλώσει ότι ο πατέρας σου ήταν ο έρωτας της ζωής σου, η μεγάλη σου καψούρα. Ναι. Δεν είχες έτσι ανταγωνιστική σχέση με τη δεύτερη του γυναίκα? Καθόλου. Δεν είχα ανταγωνισμό τέτοιου είδους με καμία γυναίκα που πέρασε από τη ζωή του πατέρα μου μετά τη μητέρα μου. Και σίγουρα όχι με τη Μαρία, που ήταν μια γυναίκα που τον λάτρεψε και τον αγάπησε και του αφοσιώθηκε τόσο πολύ. Κανενός είδους. Δεν είχα ειδιπόδιο, δηλαδή, ξεστινό με τον πατέρα μου, ούτε καν. Καμία σχέση. Απλά
Όπως όλα τα κοριτσάκια δένονται με τον μπαμπά τους τρομερά και είναι ο πρίγκιπάς τους, αυτό για πράγμα ακριβώς είχα κι εγώ. Αυτά τα βιώματα που περιγράψαμε τώρα στην αρχή της συνέντευξής μας, πιστεύεις ότι μέσα σου λειτουργήσαν ως τροχοπέδι για να μην κάνεις ακόμη οικογένεια, να μην γίνεις ακόμη μητέρα? Σάπλωσες τον καναπέ, κάνουμε ψυχανάλυση. Ψυχαναλυθώ, ναι. Πιθανόν. Ίσως και να λειτουργήσαν. Ίσως και να βλέποντας τη μητέρα μου που το πέρασε εκείνη, που δηλαδή έκανε ένα παιδί χωρίς να το θέλει και μετά αυτό το παιδί μεγάλωσε με γιαγιά και βλέποντας τη μαμά του Σαββατοκύριακα, να σκέφτηκα ότι δεν θέλω να επαναλάβω την ιστορία. Εμένα δεν μου γεννήθηκε η επιθυμία να κάνω παιδί. Δεν είναι όλες οι γυναίκες, πιστεύεις, για μητέρες? Όχι. Δεν είναι όλες οι γυναίκες για μητέρες. Είναι όλες οι γυναίκες, σε όλες μας η κοινωνία μας έβαλε με κάποια ένεση αυτό το κοινωνικό, αν θέλεις, ταμπού, ότι είσαι γυναίκα, άρα πρέπει να γίνεις μάνα. Ναι, αλλά τι είναι αυτό το πρέπει να γίνεις μάνα, δηλαδή γιατί πρέπει να γίνω μάνα? Υπάρχουν χιλιάδες άλλες γυναίκες που είναι καλύτερες από μένα στο να μεγαλώσουν ένα παιδί. Πολύ καλύτερες και γεννημένες για μανάδες. Εγώ ίσως δεν είμαι γεννημένη γι' αυτό. Ο πατέρας σου θεωρούσε μέσα από τα βιβλία του ότι ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή. Το ίδιο πιστεύεις κι εσύ? Μη σου πω το σημαντικότερο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είμαστε γεννημένοι για να ερωτευόμαστε, για να αγαπάμε και να δινόμαστε σε κάποιον. Συνήθως σε ένα χωρισμό, στους έρωτες που έχεις ζήσει, εσύ έπαιρνες την απόφαση? Και αν δεν την έπαιρνα εγώ, έκανα τον άλλο να νομίζω ότι την έχει πάρει εκείνος. Αλλά στην ουσία, ξέρεις, μου έλεγε, λοιπόν, εγώ τώρα φεύγω. Αντίο, Ναταλία. Και του λέω, όχι, με φύγεις. Και μέσα μου έλεγα, Μετανιώνεις για κάποιον από τους χωρισμούς σου? Για δύο. Ποιους? Τι λες, καλέ. Δεν τα έχουμε πει τόσα χρόνια, τώρα θα τα πούμε σε σένα. Πες μια αποκλειστικότητα, δώσε κάτι και στην Κύπρο που τόσο αγαπάς. Σου έχω πει ήδη πράγματα που δεν τα έχω πει ποτέ στη ζωή μου σε καμία άλλη συνέντευξή μου, πίστεψέ με. Αλλά μπορώ να σου πω ότι ναι, για δύο χωρισμούς μου έχω μετανιώσει. Αλλά δεν μπορώ να εκθέτω ανθρώπους που δεν είναι παρόντες. Ή που έχουν παντρευτεί, φαντάζομαι. Γιατί τους παντρεύεις μετά, αυτό είναι το καλό σου. Μα πρέπει να τους αποκαταστήσω για να νιώθω κι εγώ καλά, ότι είναι ευτυχισμένη. Και όπως έχω πει και στο παρελθόν, το καταπληκτικό είναι ότι οι περισσότεροι από τους πρώην συντρόφους μου έχουν βρει πολύ καλύτερες από μένα μετά. Και αυτό με χαροποιεί. Πολύ καλύτερες και είναι πολύ ευτυχισμένοι τώρα και τους χαίρομαι που τους βλέπω. Ευτυχισμένοι με τα παιδιά τους, με τις οικογένειές τους, χαρούμενοι και με πολύ καλές συντρόφους, δε. Υπέροχες. Βλέπεις, είσαι ακομπλεξάριστη. Ενώ πέρασες αυτά που είπαμε και τα λοιπά, ήταν έτσι η ζωή σου, είσαι καλαντόμα. Ίσως γι' αυτό, γιατί ξέρεις, όσο πιο... Επειδή μεγάλωσα κανονικά, υποκανονικές συνθήκες, φαντάζομαι αν είχα μεγαλώσει σαν κακομαθημένο βρωμόπεδο, μπορεί να είχα γίνει αλλιώς κι εγώ, να είχα γίνει μια γυναίκα που νομίζει ότι μετά από αυτήν το χάος. Εμένα η ζωή μου απέδειξε ότι μετά από μένα καθόλου το χάος. Μετά από μένα μια χαρά συνεχίζουν τη ζωή τους. Ναταλία μου, έχω χαλαρώσει πάρα πολύ εδώ στο καναπέ, που είμαι στην καλή χαρά, αλλά να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Ναταλία Γερμανού στο Τέτα Τέτ με ακόμα περισσότερες αποκαλύψεις. Επιστρέψαμε εδώ στο ΡΙΚ, Τέτα Τέτ με την Ναταλία Γερμανού, εδώ στον καναπέ του με στην καλή χαρά. Ναταλία μου, είσαι πιο Σουηδέζα Ελληνίδα. Πιο πολύ για την Παπαρίζου. Η Παπαρίζου χώρισε και άρχισε τα εξώδικα. Εσύ. Κάποιο λόγο θα έχει καημένη, όμως κάτσε και μην την κακολογούμε. Δεν την κακολογώ, δεν τον κρίνω, αλλά εντάξει, λέμε. Εσύ παραμένεις φίλη με όλους. Εσύ κυβίσεις, η κουμπάρα σου. Ναι. Ποιο Σουηδέζες. Ναι. Σουηδέζες. Εντάξει, πέρα από αυτό που δείχνεις προς τα έξω, θέλει πολύ εσωτερική προσπάθεια και αγώνα με τον εγωισμό σου, με τον εαυτό σου για να το καταφέρεις? Όχι, θα σου πω, δεν θέλει. Γιατί παραμένω φίλη
μόνο με τους ανθρώπους που αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει κανένα, αμα κανένα ερωτικό αποθυμένο. Ούτε από μεριάς μου, ούτε από μεριάς του. Δηλαδή, όταν έχει τελειώσει μια σχέση, και όταν λέμε τελειώσουμε, τελειώσει. Δηλαδή, τον βλέπεις τον άλλο και βλέπεις τα μάτια του μόνο αγάπη, νιάξιμο, πάπαλα. Δεν έχει το βλέμμα δεύτερη ανάγνωση ότι μήπως να ξαναξέρεις. Δεν υπάρχει τέτοιο. Όταν λοιπόν βλέπεις και στο βλέμμα του άλλου αυτό και βλέπει και ο άλλος το δικό σου βλέμμα αυτό και σε νοιάζει να είναι καλά με όποιον και να είναι και τον νοιάζει να είσαι καλά με όποιον και να είσαι, τότε αυτοί οι δύο άνθρωποι ναι, μπορούν να είναι φίλοι. Μόνο τότε. Όταν μια σχέση έχει τελειώσει, αλλά ακόμα υπάρχει λίγο, έστω και λίγο, πώς να σου πω, ψηλό τσαντίλα, ψηλό βρυσίδι, ψηλό να σου κλείσω το τηλέφωνο, μήπως και αυτό κτλ. Άστο, δεν είστε ακόμα έτοιμοι να είστε φίλοι. Συμβουλή προς τους φίλους αυτό που μας βλέπουν είναι στο τηλεοπτικό κοινό. Ωραία. Δεν είστε ακόμα έτοιμοι για φίλους. Σε αυτά δεν έχεις εγωισμό. Σε άλλα, δηλαδή, κάτσε να δεις πώς το πω με μαχαιρίτη σας, τιμείς τα λάχανα, κρεβείς τα παραπούλια. Ας πούμε, με τον Πέτρο Ιμβρίο, που ήσασταν παντρεμένοι. Ναι. Πολύ ωραίος άντρας, πολύ ωραίος άνθρωπος. Εκπληκτικός άνθρωπος. Χωρίσατε, γιατί εσύ δεν προχωρούσες στο να κάνετε οικογένεια. Εκεί, ας πούμε, γιατί ο εγωισμός σου υπερίσχυσε. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω σωστά, φυσικά, ψυχαναλυτικά. Νομίζω ότι το λες τελείως λάθος. Για πες. Νομίζω ότι ίσα-ίσα που εκεί δεν υπερίσχυσε ο εγωισμός μου, Τάσο μου. Δηλαδή, αν υπερίσχυε ο εγωισμός μου εκεί, αυτόν τον άντρα δεν τον αφήνεις για κανένα λόγο. Τον κρατάς για πάντα, έναν άντρα σαν τον Πέτρο, έτσι. Δηλαδή, αν ήμουν κλασική εγωίστρια, θα έβρισκα τα χίλια μύρια γυναικεία τρετύπια και θα του έλεγα χιλιάδες ψέματα, θα κάνουμε παιδάκι του χρόνου. Σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 5. Και δεν θα χώριζα ποτέ. Εγώ θεώρησα έντιμο ότι όπως αυτός ο άνθρωπος δεν είχε δικαίωμα να με υποχρεώσει εμένα να κάνω οικογένεια χωρίς να θέλω, έτσι και εγώ δεν είχα κανένα δικαίωμα να τον υποχρεώσω να μην κάνει οικογένεια, ενώ εκείνος ήθελε. Πήρα λοιπόν την πολύ γενναία απόφαση να το συζητήσω μαζί του, με το κόστος να τον χάσω. Άρα λοιπόν, πού είναι ο εγωισμός? Η υιοθεσία ενός παιδιού παίζει στα σχέδιά σου? Ναι, φυσικά. Αυτό είναι κάτι πολύ πιθανό. Και αυτό είναι κάτι που όταν σιγά σιγά τα επαγγελματικά θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί δεν σκοπεύω να υποβάλω το τηλεοπτικό κοινό στη δοκιμασία του να με βλέπει για πάντα, τότε πιστεύω ότι θα είμαι έτοιμη να αφοσιωθώ σε ένα άλλο ανθρωπάκι. Στη σχέση σου πώς είσαι? Είσαι γυναίκα που έχει υπέροχη. Το πάνω χέρι, ανυπέρβλητη. Μαγευτική. Είσαι το μικρό κοριτσάκι, η Ναζιάρα ή αυτή που έχει το πάνω χέρι? Όχι, δεν θέλω καθόλου να έχω το πάνω χέρι. Καθόλου δεν θέλω να έχω το πάνω χέρι. Θέλω να έχω το κάτω χέρι εντελώς. Και ούτε, όχι, Ναζιάρα γατούλα με την έννοια του νιάου νιάου δεν είμαι πολύ. Όχι, δεν είμαι πολύ νιάου νιάου. Αλλά ούτε και το πάνω χέρι θέλω να έχω. Δηλαδή, ο άντρας πρέπει να είναι άντρας. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, τι εννοείς, να έχω ένα. Κάποιον θα πάμε που να εκεί, του λέω. Θα πάμε εκεί, όχι, θα κάνουμε αυτό. Όχι. Κάτσε. Σήκω. Θέλω ο άλλος να. Θέλω να έχω κάποιον που να τον θαυμάζω πάρα πολύ. Ξενερώνεις αν είναι κάτσε σήκω. Ξενερώνω φοβερά αν είναι σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Γιατί μετά βαριέμαι. Μετά έχω το Μίκι. Τι, άμα έχω 2 Μίκι μέσα στο σπίτι, τι να το κάνω? Δηλαδή δεν θέλω. Αντέχεις να ζεις μόνη χωρίς κάποιο σύντροφο? Ναι, τώρα πια μια χαρά. Δηλαδή τώρα. Ξέρεις τι, κάποτε ήμουνα αυτό της κυταλοδρομίας, δηλαδή δεν μπορούσα να μείνω μόνη μου ούτε ένα μήνα. Τελείωνε μία σχέση και περνούσα στην επόμενη και ας ήταν, και ας μην ήμουνα και πολύ ερωτευμένη και ας ήμουν και θερμοκρασία 24 βαθμών. Μετά κατάλαβα ότι αυτό είναι τρομερά ψυχοφθόρο. Δηλαδή έτσι δεν πας καθόλου τη ζωή σου μπροστά, την πας μόνο πίσω. Δεν είναι κακό να είσαι μόνος σου. Ίσα-ίσα περνάς καλύτερα και προετοιμάζεις τον εαυτό σου για έναν πάρα πολύ μεγαλύτερο έρωτα. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που έμεινες μόνη? Νομίζω ενάμιση χρόνος. Ενάμιση χρόνος? Και χωρίς σεξ? Όχι. Όχι χωρίς. Γιατί η κουμπάρα σου δήλωσε ότι είχε μείνει 3 χρόνια χωρίς σεξ, η Δύση. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Της βγάζω το καπέλο. Άρα δεν σου είναι απαραίτητη η σχέση για να βρεθείς με έναν άντρα σεξουαλικά?
Είναι μετά τις 10 η εκπομπή, μην ανησυχείς. Όχι, δεν ανησυχώ γι' αυτό. Απλά έχει τύχει να... Κοίταξε, καλό είναι, δεν είμαι τον one night stand, αν εννοείς αυτό, όχι. Απλά αυτό που σου περιέγραψα, ότι έτυχε να είμαι χωρίς σχέση, αλλά όχι χωρίς σεξ, μην πάει το μυαλό σου σε one night stand απαραίτητα, μπορεί να ήταν κάτι από τα παλιά που μπορεί να... Αναθερμάθηκε. Έτσι. Θα έλεγες ότι είσαι χορτασμένη στο θέμα του έρωτα και των σχέσεων. Υπάρχει κάτι που δεν έχεις ζήσει. Υπάρχει κάτι που δεν έχω ζήσει. Το αυτό που λες... κοίταξε, όχι να σου πω κάτι. Πήγα να σου πω ότι δεν έχω ζήσει αυτό που λέμε το δεν είναι δυνατόν. Αυτό που ζω είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Αυτό που λέμε το too good to be true. Το έχω ζήσει. Αλλά δεν χορταίνεις αυτό, βρετά σου, για να πεις ναι, είμαι χορτασμένη, ευχαριστώ πολύ το Θεό, να είναι καλά, εντάξει, κλείσαμε. Όχι, δεν κλείσαμε. Ανοιχτά είμαστε. Δεν, δηλαδή, θέλω να το ξαναζήσω. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Το για πάντα το είπες ποτέ? Το είπα. Στο γάμο σου? Ναι. Μόνο? Ναι. Ίσως δεν το έχω πει και άλλη μια φορά ακόμα. Τώρα που το λες. Πρέπει να το έχω πει και άλλη μια φορά ακόμα, πιο μικρή. Θα ξαναμπαίνεις στη διαδικασία ενός γάμου και με ποιες προϋποθέσεις? Θα ξαναμπαίνεις στη διαδικασία ενός γάμου αν ο άλλος ήταν τόσο τρελός που να μου πει, άκου να δεις, εγώ παιδιά σκυλιά δεν θέλω. Τιλή έχεις. Ναι. αλλά είμαστε τόσο και οι δύο καψούριδες και τόσο πολύ τώρα πάνω στην τρέλα μας που λένε θέλεις να πάμε σε ένα νησί και όπως είμαστε πάνω στην τρέλα μας που λέει και το ανέκδοτο να ρίξουμε και ένα γάμο και να καλέσουμε και 10 φίλους και μετά να φάμε και 5 μεζέδες και να πιούμε 2 ούζα και να το γουστάρουμε. Και να πω, φίλε, είσαι τόσο τρελός όπως και το λες τόσο ωραία και είμαι τόσο ερωτευμένη, πάμε να το κάνουμε. Έτσι. Αν μου το λες ως δεξίωση, γάμο, φουρών, ηφικά, τούρτες, και... όχι. Βρέθηκες στο τσακ ποτέ? Να ξαναπαντρευτώ, ναι. Να ξαναπαντρευτώ μετά τον Πέτρο. Ναι. Και ευτυχώς που δεν το έκανες ή δυστυχώς? Δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Αυτά είναι που λες, δεν θα μάθουμε ποτέ. Είσαι πιστή πάντα στις σχέσεις σου? Είμαι πιστή πάντα στις σχέσεις μου όταν είμαι ερωτευμένη και όταν είμαι καλά. Όταν πάψω να είμαι ερωτευμένη, όταν μου τελειώσει αυτό το συναίσθημα της πληρότητας που σου δίνει ο έρωτας και ο άλλος άνθρωπος, τότε είναι σαν να, πώς πω, φεύγουν οι παροπίδες κατευθείαν και αρχίζει το παιδί και γίνεται ελεύθερο. Και γίνομαι ευάλωτη στους πειρασμούς, γίνομαι... Αλλά εκεί το καταλαβαίνω και αρχίζουν και χτυπάνε όλα τα καμπανάκια, ότι πρέπει πια να αρχίσω να μπω στη διαδικασία της αποκόλλησης από τον άλλο. Σε έχουν απατήσει? Να, φυσικά. Και το έμαθες? Φυσικά. Και πώς αντέδρασες? Μου το είπε. Και... Αγάπη μου, ξέρεις... Δεν μπορούσα να αντισταθώ, ήτανε... Και είναι αυτό το κλασικό. Οι άντρες κάνουν κάτι καταπληκτικό, το οποίο το λατρεύω. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ τους άντρες. Θεωρώ ότι είναι υπέροχοι. Είσαστε, ρε παιδί μου, είσαστε υπέροχοι... Πώς να το πω, υπέροχοι πάστα. Υπέροχοι. Είσαστε αξιολάτρευτοι, γιατί είσαστε αγνοί. Παρ' όλα αυτά είσαστε και λίγο... Πάτε να το παίξετε πονηρή, ενώ δεν μπορείτε, δεν το έχετε, γιατί αυτό είναι δικό μας χάρισμα. Και μου λέει, αγάπη μου, δεν θα το πιστέψεις. Μου έτυχε κάτι φρικτό. Αλλά δεν φταίω εγώ. Αυτή είπα να θεμάτη. Αυτή. Αυτή μου κουνήθηκε, αυτή τα κάνει όλα. Εγώ δεν ήθελα. Εγώ εσένα σκεφτώ. Μου το παρουσίασε όλα τόσο. Που εντάξει, ήταν κατά 80% αλήθεια αυτό που έλεγε. Κατά 20% ήταν ψέμα, γιατί το τηλέφωνό της το είχε στο μπουφάν του. Ξέρεις ότι είχε πάει το τηλέφωνο, πώς την ξαναχρειαστεί. Αλλά θέλω να σου πω, ήταν τόσο γλυκά όπως το ομολόγησε. Αγάπη μου, δεν έφταιγα. Αυτή μου την έπεσε. Ήταν, ξέρεις. Και τι να δεις.
Γέλασες, θύμωσες. Γέλασα. Δεν ξεραθήκαμε και στα γυαλιά, δεν είναι ότι άνοιξαμε και σαμπάνιες. Του συγχώρεσα την απιστία. Τη συγχώρεσα. Δεν τη χάλασα τη σχέση. Δεν τη χάλασα γιατί ήταν περιστασιακή η απιστία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν είναι. Ένα μεγάλο έρωτο δεν τον χαλάς για μια απιστία της πλάκας. Τον χαλάς όταν υπάρχει μια παράλληλη σχέση. Όταν, δηλαδή, αν έρθει κάποιος και σου πει, ξέρεις Ναταλία μου, είμαι μαζί σου, παράλληλα είμαι και με την Πόπη. Αγαπώ και εσένα, αγαπώ και την Πόπη. Θα του πω, ξαναδείς, ή εμένα ή την Πόπη. Δεν γίνεται και τις δύο. Αλλά τα περιστασιακά... Κλαις στους χωρισμούς σου. Τόσα τραγούδια πώς έχουν γραφτεί, ρε Τάσο, πλάκα μου κάνεις τώρα. Άμα δεν έκλαιγα, δεν θα έγραφα. Αν δεν κλαις, δεν μπορείς να γράψεις. Νιώθεις ανασφάλεια στην τηλεόραση, αν θα έχεις τη δουλειά σου του χρόνου, ας πούμε. Πολύ. Πολύ. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή που να δουλεύει στην ελληνική τηλεόραση και να λέει, α, εντάξει, εγώ είμαι καβατζωμένος. Και αν υπάρχουν, θα είναι... Αυτό πήγα να σου πω. Και αν υπάρχουν, θα είναι πολύ λίγοι και θα το έχουν με την αξία τους αυτό το πράγμα εξασφαλίσει. Με την πάρδο των χρόνων και με την αξία που τους έχει δώσει ο κόσμος. Σε έσωσε το ότι τόσα χρόνια, μέχρι τώρα το έστω, δεν ένιωσες ανταγωνισμό και δεν σε ένιωσαν ανταγωνιστικοί άλλες συναδερφοί σου. Πιθανόν. Εγώ είμαι πολύ της ομαδικής δουλειάς. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πολύ η παρέα αυτού εδώ του καναπέ, στον οποίο είμαστε. Δηλαδή, την αγαπάω πολύ αυτή την εκπομπή. Και μου αρέσει η αίσθηση της ομάδας και της παρέας. Και δεν νιώθω ανταγωνιστικά με καμία... όμορφη γυναίκα που μοιράζεται αυτή την εκπομπή μαζί μου. Από όσες έχουν περάσει δηλαδή από την ναι, εκπομπή. Ναι, ας πούμε έχει περάσει η Σύση Χριστίδου. Ναι. Από τα ομορφότερα για μένα πλάσματα που έχει η ελληνική τηλεόραση, έτσι. Την Αρμανή. Επόμενη χρονιά ήταν η Έλενα η Παπαβασιλείου. Ναι. Και κουκλάρες επίσης, υπερπλάσμα η Έλενα. Να σου πω, και... αλήθεια τα κάνεις αυτά ή πας σπίτι και τις κάνεις βουντού. Ερώτατες, γιατί δεν τις ρωτάς. Γιατί δεν τις ρωτάς με όλες. Δεν θα το ξέρουν ούτε αυτές. Δεν θα ξέρουν ούτε αυτές με τις οποίες μιλάω και έχω σχέση και έχω ανταλλάσσουμε μηνύματα και μιλάμε στη τηλεόραση. Τόσο υπεράνω. Αγαπητή μου γλυκιά, δεν συμπαθώ όλους τους ανθρώπους το που υπάρχουν αυτό. Στον πλανήτη Γη. Εσύ το ξέρεις αυτό. Απλά θα σου πω το εξής. Όταν δεν συμπαθώ κάποιον, δεν βγαίνω να τον κράξω. Απλά δεν μιλάω για αυτόν. Δεν είμαι. Πώς πω. Συχαίνω με το κράξιμο. Δεν μ' αρέσει να βγαίνω και να λέω ο τάδε είναι μπάζο ή η τάδε είναι μπάζο. Δεν μ' αρέσει να μιλάω άσχημα για ανθρώπους. Όπως δεν μ' αρέσει να βγει κάποιος και να μιλήσει άσχημα για σένα, γιατί είσαι φίλος μου. Πάλι θα πω σταμάτα να μιλήσεις για τον Τάσο. Δεν θα μιλήσω καλά. Δεν θα μιλήσω καθόλου μάλλον. Ναι. Εντάξει. Αν μου πεις... Άρα ή καλά θα μιλήσεις ή δεν θα μιλήσεις καθόλου. Ναι, ή θα μιλήσω καλά, γιατί μ' αρέσει να έχω να πω καλά λόγια για τους ανθρώπους. Είμαι υπέρμαχος της θετικής ενέργειας και του καλοπροέτου. Ή θα το βουλώσω τελείως. Λοιπόν, τώρα έτυχε να μιλήσει για τη Σύση που ήμασταν μαζί 3 χρόνια και έχουμε περάσει με τη Σύση τα πάντα. Είχαμε τις καλές μας στιγμές, είχαμε τις δύσκολες στιγμές μας. 3 χρόνια είναι πάρα πολύ λογικό να τις είχαμε, τις οποίες τις λύσαμε μόνες μας, οι δυο μας, στο καμαρίνι μας. Αλλά τις λύσαμε, καταλαβαίνεις, σου λέω, χωρίς βουντού και χωρίς να ξεμαλιαστούμε και χωρίς να κάνουμε κανένα, να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα ούτε στο κανάλι, ούτε σε κανέναν. Τα βάλαμε κάτω. Σαλονικιά, ξέρετε τι πάνε να πει, ντόμπρα. Τα λύσαμε. Παπαβασιλείου, επίσης. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ποτέ. Με την Ευαγγελία, εντάξει, με την Ευαγγελία δεν προλάβαμε ούτε να φτερνιστούμε. Η Ευαγγελία έμεινε στον καναπέ 3 εβδομάδες. Με καμία όμως, σε καμία μάλλον. Έτυχε να την κυνηγούν οι κάμερες και να της λένε «Θα φας τη θέση της Γερμανού, θα φας τη θέση της Γερμανού». Όπως γίνεται φέτος με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Έχεις δίκιο σε αυτό. Καμία δεν την κυνηγούσαν να της πούνε αν θα μου φάει τη θέση, αλλά όλες τις κυνηγούσαν και τις ρωτάγανε αν έχουν κόντρα μαζί μου. Όλες το έχουν περάσει αυτό. Ισχύει ότι έχεις κόντρα με την Ιταλία, ισχύει ότι έχεις κόντρα με την Ιταλία. Και όλες έπρεπε να βγουν και να πούνε «Όχι, δεν έχω τίποτα, είμαστε μια χαρά με την Ιταλία». Όλες το έχουν περάσει αυτό. Απλά τώρα η Κωνσταντίνα πρέπει να απολογηθεί σε καινούριο σενάριο, ας πούμε, αν θέλει να φάει τη θέση. Εντάξει, θα σκάσει άμα τη φάει τη θέση πια το κορίτσι, δηλαδή πόσο να φάει πια. Θεωρείς ότι είναι άδικο αυτό που τη κάνουμε. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή ένα κορίτσι 24 χρονών που κάνει τα πρώτα του, ας πούμε, βήματα,
Γιατί να πρέπει να μπει στη διαδικασία να απολογείται με το καλημέρα σας, ξέρω εγώ. Από τα τραγούδια που έχεις γράψει, που είναι πάρα πολλά, ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο δικό σου, που να έχει τη συγκεκριμένη αναφορά? Τα αγαπάω πολύ. Αγαπάω πολλά τραγούδια που έχω γράψει. Αγαπάω πολύ το Απόλυτο Κενό της Άννας. Αγαπάω πολύ το Μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς του Αντώνη. Το Για σένα ναι φοβάμαι του Νότης. Το Ποτέ ξανά του Κωνσταντίνου Αργυρού, το καινούριο. Με το Θεοφάνους. Με το Γιώργο Θεοφάνους, το παιδί μας, το με το Γιώργο Θεοφάνους βέβαια. Γράψαμε ένα καινούργιο τραγούδι με το Γιώργο τώρα, στον Σταύρο Κωνσταντίνου, το Πόνεσέ με, το οποίο από ό,τι μου έλεγε ο Σταύρος πάει πολύ καλά στην Κύπρο. Ναι, ναι, όντως. Πάει πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη για τον Σταύρο, γιατί τον θεωρώ πολύ καλό τραγουδιστή. Και ένα τραγούδι που είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα είναι ένα τραγούδι που γράψαμε με τον Θάνο τον Καλλίρη για το Χαμόγελο του Παιδιού. Το Ένα Χαμόγελο για τον Ανδρέα. Που είναι εντάξει, έχεις και το τραγούδι. Πρώτο βραβείο της Eurovision. Και το My Number One που δεν πήγε άσχημα στη Eurovision όταν στο Κίεβο. Ναι, καλά είχε πάει. Το έγραψες στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Καλά, πόσο πέθανα με τη Μενεγάκη και σε θεά, εσένα βασικά. Είναι θεά. Και μου λέει, κάτσε, βρε παιδί μου, εγώ σε ποια γλώσσα το τραγουδούσα? Και λέει, έχω τραγουδήσει και αγγλικά. Τη λατρεύω, είναι θεά. Ναταλία μου, ο κόσμος έξω μπορεί να πιστεύει ότι είσαι μια πολύ κοινωνική γυναίκα. Που έχεις τους διάσημους φίλους, που πας στα πάρτι, που παίζεις πάρτι σε κλαμπ και τα λοιπά. Ότι τέλος πάντων είσαι εξωστρεφής, χαμογελαστή και τα λοιπά. Ναι. Αυτή είσαι στην πραγματικότητα? Εγώ ξέρω την απάντηση, αλλά να πεις εσύ. Είμαι εξωστρεφής και χαμογελαστή. Είμαι κοινωνική, δηλαδή με τους ανθρώπους, ναι, είμαι. Δεν μου αρέσει να πολύ βγαίνω, όχι. Δεν είμαι του κλαμπ, δεν είμαι πολύ του έξω. Στα κλαμπ πηγαίνω όταν πρέπει να παίξω μουσική. Αν δεν πρέπει να παίξω μουσική, δεν θα πάω. Έτσι, τόσο απλά. Σαν τη Σιντι Κρόφορντ, δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι μου για λιγότερο από τόσες χιλιάδες δολάρια. Όχι και έτσι. Νομίζω αυτή το είπε τέλος πάντων. Όχι, δεν το είχε πει αυτή, το είχε πει η Λίντα Ευαγγελίστα. Α, η Λίντα Ευαγγελίστα. Σηκώνομαι από το κρεβάτι μου για πολύ λιγότερα, εννοείται αυτό, αλλά σηκώνομαι από το κρεβάτι μου για να κάνω γυμναστική. Σηκώνομαι από το κρεβάτι μου για να πάω βόλτες με το αυτοκίνητο. Για να πάω σινεμά. Για να πάω να παίξω επί τραπέζια σε σπίτια φίλων. Για να πάω να φάω με φίλους. Αλλά δεν είμαι πολύ να πάω να δω θέατρο, που μου αρέσει πολύ, ας πούμε. Δεν μου αρέσουν πολύ τα μέρη που είναι πάρα πολύ φασαρία και δεν μπορείς να μιλήσεις με τον άλλον. Και πολύ κόσμο. Και πάρα πολύ κόσμο, ναι. Δεν είσαι party animal, τέλος πάντων, αυτό που μπορεί κάποιος να νομίζει. Party animal ήμουνα πολύ στην τριετία 18-19-20. Τότε. Καλά, λογικό. Ναι. Μετά, τέλος. Με το πέρασμα του χρόνου είσαι συμφιλειωμένη ως γυναίκα? Νομίζω πως ναι. Και πρόσφατα μου δείχνει ο Καλλίρης κάτι φωτογραφίες μας από το παρελθόν. Και ήμουν πολύ χάλια, ρε παιδιά, τότε. Δηλαδή αν, επειδή μου λέει, ας πούμε, ο Καλλίρης, είσαι πιο καλή τώρα. Είσαι πιο καλή τώρα. Ναι. Και επειδή, λοιπόν, βλέπω ότι ο χρόνος, να είναι καλά, μου κάνει το χατήρι και μου φέρεται συμπαθητικά, νομίζω ότι, εντάξει, συμφιλειώνομαι, ναι. Θα φοβόσουν, δηλαδή, πλαστικές, μπότοξ και τέτοια? Μπότοξ έχω κάνει, το έχω δηλώσει κιόλας. Το έχω πει ότι το έχω. Δεν είναι. Δεν φαίνεται πάντα. Δεν είναι. Καλά, δεν πάω να τρυπιέμαι κάθε 5 μήνες να κάνω αυτό το γέλιο κλάμα ένα που λένε αυτό το. Όχι, δεν είμαι αυτό το που να μην έχει έκφραση. Αλλά τις πλαστικές. Λιγάκι τις φοβάμαι με την έννοια ότι έχω δει αποτελέσματα που το τράβηγμα μπορεί να σε παραμορφώσει, ξέρεις. Πιστεύω ότι αν κάνεις κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το να κοιμάσαι καλά, να τρέφεσαι σωστά, να γυμνάζεσαι καλά, να προσέχεις το πρόσωπό σου όσο μπορείς περισσότερο. Έχω κόψει το τσιγάρο, ας πούμε, 5 χρόνια, 6, και έχω δει τεράστια διαφορά στο δέρμα μου. Τεράστια όμως. Δηλαδή, 5,5 χρόνια χωρίς τσιγάρο, ήταν σαν να μου το έλεγε δερματολόγος και του έλεγα, μου το λες για να κόψω το τσιγάρο, αλλά λες ψέματα. Και μου λέει, κόψε το τσιγάρο και θα φύγουν από το πρόσωπό σου 7 χρόνια, 8, μου λέει. Και του λέω, ναι, καλά, ψέματα λες. Και μου λέει, κόψε το και θα δεις. Και είχε δίκιο. Και είμαι τώρα, κοντεύω 6 χρόνια χωρίς τσιγάρο. Είδες, έδωσες και κοινωνικό μήνυμα. Κοινωνικό μήνυμα. Και μία τηλεθεάτρια να το κόψει το τώρα. Αν κόψετε το τσιγάρο, θα δείτε να φεύγουν από το πρόσωπό σας 8 χρόνια. Σας το λέω και θα με θυμηθείτε. Όσο μεγαλώνεις, νιώθεις ότι κάποιες ανασφάλειες σου μπορεί
να διογκώνονται και να γίνονται πιο έντονες. Νομίζω ότι ήμουν πάντα ανασφαλής εγώ. Δηλαδή, ανασφάλειες είχα από τα 15. Δεν με εγκαταλείψανε ποτέ. Να τις μειώσω προσπαθώ, να μην τις αφήσω να με καβαλήσουν, αλλά από εκεί και πέρα να αυξάνονται όχι. Δεν βλέπω να αυξάνονται. Από όσα έχουν γραφτεί και δημοσιευτεί και λέξει για σένα, πιστεύεις ότι ξέρουμε τα περισσότερα για τη ζωή σου, Ναταλία? Τώρα πια ναι. Ή υπάρχουν κρυμμένα μυστικά και ντοκουμεντά καλά μόνο για σένα? Όχι. Νομίζω ότι τώρα πια με τόσα πράγματα που έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί, ξέρετε τα 8,5 στα 10 για μένα. Και σ' αρέσει αυτό, ήταν η επιλογή σου? Επιλογή μου δεν ήταν, όχι. Αλλά αυτή η δουλειά που διάλεξα να κάνω έχει αυτό το τίμημα. Δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Δεν μπορείς να λες θέλω να μ' αγαπάνε και θέλω να βγαίνω στη τηλεόραση και θέλω ο κόσμος να μ' αγαπάει και να έχω όλα τα καλά της δημοσιότητας, αλλά να μην ξέρει κανείς τίποτα για μένα και θέλω να βγαίνω έξω με τον σύντροφό μου ιγκόγνητο και να με γνωρίζει κανείς. Δεν γίνεται, κουκλίτσα μου. Και θα μιλάω μόνο για τη δουλειά μου. Και θα με ρωτάει κανείς τα προσωπικά μου. Σας παρακαλώ, θα μιλάω μόνο για τα επαγγελματικά μου. Δεν γίνεται, κουκλίτσα μου, αυτό δεν γίνεται. Το τίμημα είναι τίμημα και το πληρώνουμε όλοι. Ναταλία, μου σε ευχαριστώ πολύ για το απόψινό καλαρωτικό εξομολογητικό τετατέτ μας. Ήτανε χαρά μου. Στέλνω και δίνω όλη μου την αγάπη στην Κύπρο, που την υπερλατρεύω και που πραγματικά όποτε έρχομαι γυρνάω στην Ελλάδα πίσω γεμάτη αγάπη. Τι ωραία που περάσαμε και πέρσι που κάναμε τα μανοβδογεία. Άντε, πρέπει να ξανακάνουμε πράγματα στην Κύπρο πολλά. Του χρόνου. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε απόψε. Να είστε καλά.